να δούμε λίγο τις εξελίξεις. Γιατί, Κωνσταντίνα, μου, από χθες επικρατεί ένας πανικός με το συγκεκριμένο θέμα. Άσκοπο φυσικά, γιατί θα μπορούσε να λήξει πάρα πολύ απλά και εκ των έσω το συγκεκριμένο κομμάτι. Βεβαίως. Αν μπορούσαν να βρεθούν και οι δύο πλευρές, να συζητήσουν, να τα βρουν. Αν και δεν ξέρω αν τα πράγματα πλέον έτσι όπως έχουν γίνει, είναι εύκολο να βρεθεί μια λύση που να ευχαριστεί και τις δύο πλευρές. Αλλά είναι αυτό που είπαμε και χθες. Μεταφέρονται πολλά πράγματα ο ένας στον άλλον και εκεί που μεταφέρεται η κουβέντα μπορεί να μπει και κάτι άλλο πάνω και. Και είμαστε και εμείς στη θέση, παιδιά, να πρέπει, κάνουμε τηλεόραση και να πρέπει να διασταυρώνουμε τα πράγματα και να παίρνουμε και τις απόψεις και από τις δύο μεριές για να τα μεταφέρουμε και σε εσάς. Εμείς βεβαίως μιλήσαμε και με τον κύριο Νίκο Γαλήνη και ο ίδιος μας επιβεβαίωσε ότι όλο αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για όλους και ότι δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο και δεν θέλει ούτε να φτάσει στα δικαστήρια. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος, έτσι. Και δεν θα ήθελε να πάρει άλλη έκταση όλο αυτό το θέμα. Και δεν είναι και ωραίο αυτό. Και δεν είναι και ωραίο. Παρ' όλα αυτά, μας έχει πει και μας έχει διαβεβαιώσει ότι η Βασιλική Χατζιαδάμου ενημερώθηκε 8 εκπομπές πριν το τέλος της σεζόν ότι δεν θα συνεχίσει στο τιμόνι αυτής της εκπομπής. Δεν ήξεραν από τότε αν θα συνεχίσει. Έχει η εκπομπή ή όχι, με ποια παρουσιάστρια. Η Άντρικα Ραντώνη δεν ήταν καν ακόμη στα πλάνα τους. Η Άντρικα Ραντώνη δεν υπήρχε. Ψάχναν γενικότερα από ό,τι έλεγαν αντικαταστάσεις. Δεν είχαν στόχο, ρε παιδί μου, να βάλουν την Άντρικα Ραντώνη από πριν, γι' αυτό την απομάκρυναν τη Βασιλική Χατζιαδάμου. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο όλο αυτό. Και με έχει διαβεβαιώσει και μου λέει: μπορείς βεβαίως να το πεις κιόλας και σου δίνω εγώ την άδεια ότι 8 εκπομπές πριν το τέλος η Βασιλική Χατζιαδάμου ενημερώθηκε ότι δεν θα συνεχίσει σε αυτή την εκπομπή. Δεν ήταν. Κάτι που η Βασιλική όμως δεν λέει στην συνέντευξη που έχει δώσει στο τμήμα στον Κωνσταντίνο Χάμπαλη. Ακριβώς. Είπε πως δεν γνώριζε, έτσι. Ακριβώς. Και ότι στην περσινή σεζόν, στις 28 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε ξανά γίνει ένας διάλογος ότι δεν θα κάτι μπορούσε που δεν γνωρίζαμε. Κάτι που δεν γνωρίζαμε, ότι θα ήθελαν να απομακρύνουν τη Βασιλική από την παραγωγή για μια κακή συνεργασία, για δική τους, δικά τους θέματα, τα οποία δεν μας αφορούν. Τα οποία βεβαίως δεν μας αφορούν. Ήταν μια κακή συνεργασία, όπως έχει πει ο κύριος Νίκος Γαλήνης, έτσι, και εγώ μεταφέρω τα λόγια του. Και ότι 28 Οκτωβρίου δέχτηκε πιέσεις ξανά η Βασιλική για να απομακρυνθεί και ο κύριος Μιχάλης Χατζή Μιχαήλ ήταν εκείνος που στήριξε τη Βασιλική και θέλησε να μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτά ήταν τα λόγια του κύριου Γαλήνη. Εμείς θα μεταφέρουμε ακριβώς όπως είναι. Θέλουμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε ξανά με την Βασιλική Χατζιαδάμου, γιατί επικοινωνήσαμε και δεν την βρήκαμε. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, θέλουμε να μεταφέρουμε και εμείς τα πράγματα από τις δύο οπτικές γωνίες και να μην λέμε τα δημοσιεύματα απλά όπως γράφονται, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του σχέσεις και τα δικά του συμπεράσματα για να βγάλει αυτή την είδηση προς τα έξω. Αυτά δεν έχει να κάνει οτιδήποτε άλλο, παιδιά, και κάποιοι άνθρωποι που έχουν πείρα στον χώρο έτσι μπορούν και είναι σε θέση να αποφασίσουν γιατί θέλουν να απομακρύνουν κάποια παρουσιάστρια από τη στιγμή που πάει καλά ένα πρόγραμμα. Έτσι, έχουν τους δικούς τους λόγους και γι' αυτό το λόγο. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Και αυτό το πράγμα το σεβάστηκε και όλα και η Βασιλική ίδια μέσα από το φως που διαβάσαμε χθες. Το σεβάστηκε. Και ευχήθηκε και πολύ καλή επιτυχία. Βγάζει την πικρία της και είναι πικραμένη για το. Πολύ. Και ο καθένας θα ήταν πικραμένος όταν δεν έχει δουλειά. Μα και μια μεριά είναι πικρασμένη και η άλλη μεριά είναι πικραμένη. Αυτό είναι εγώ σε καλό είναι να βρεθούμε. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο, παιδιά, από τον κύριο Νίκο Γαλήνη ότι δεν θέλει να συνεχιστεί όλο αυτό το θέμα και πρέπει να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό να συμβαίνει στην Κυπριακή τηλεόραση. Αυτά. Πάμε παρακάτω.